Γιώργος Καραμπελιάς, εκδότης, συγγραφέας, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Σάρδιν, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Καραμπελιά. Καλώς σας βρήκα και ένα μαμπολίτη. Χαιρετισμούς στην Κρήτη. Κύριε Καραμπελιά. Αλλά και σε όλη την Ελλάδα, γιατί πλέον έχετε γίνει και σε όλο τον κόσμο, παγκοσμίως. Αυτό είναι τιμητικό για το News Hub. Κύριε Καραμπελιά, 50 χρόνια έχουμε. Επαιτειακά είναι φέτος από την εισβολή την τουρκική στην Κύπρο και είστε από τους φιλοξενούμενους που, αν δεν κάνω λάθος, η πρώτη σύλληψη που είχατε ήταν όταν ήσασταν μαθητής και κάνατε τότε διαδήλωση με την Κύπρο. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να λείψει η φιγούρα σας από τους προσκεκλημένους μας. Ήθελα να μπούμε λίγο στο δωμάτιο. Ναι, μαθητής ήμουνα. Και ήταν διαδηλώσει για την Ένωση. Μάλιστα. 1955. Μαθητής δημοτικού. Το 1955, ναι. Περίπου γύρω από το 1957. Ναι. Σε πρόσφατη συνέντευξή σας είχατε, γιατί μας ενδιαφέρει, να μπούμε λίγο στο σκοτεινό διδωμάτιο της μνήμης, να σλαφίσουμε λίγο το ανάγλυφο, να φωτίσουμε λεπτομέρειες και μετά να μπορέσουμε να δούμε λίγο και να ταινίσουμε λίγο προς το μέλλον και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε πρόσφατη λοιπόν συνέντευξή σας είχατε δώσει το περίγραμμα του κυπριακού προβλήματος και είχατε ξεκινήσει από την ιστορική ρίζα που την οριοθετείτε το 1878 όταν οι Τούρκοι, ας πούμε, παραχώρησαν το νησί στους Εγγλέζους. Ναι. Για να μην πάω πιο πίσω, στην Επανάσταση 21, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κρεμάστηκε από τους Τούρκους και υπήρχαν μέλη της φιλικής εταιρείας στην Κύπρο. Μπορούμε να πάμε ακόμη πιο πίσω. Έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά οι Κύπροι νιώθανε πάντα Έλληνες, χιλιάδες χρόνια Έλληνες, έχουν συμμετάσχει σε όλους τους αγώνες. Ο σύντροφος του Ρίγα Βελεστινή, ο Καρατζάς, διακεκριμένος αγωνιστής Κύπριος. Έχουμε δηλαδή μία μακρά παράδοση, για να μην πάω στο Βυζάντιο, για να μην πάω στην αγιογραφία, για να μην πάω στην αρχαία Ελλάδα. Η Κύπρος είναι Ελλάδα. Κομμάτι του ελληνισμού. Από το 1878, για να πάμε... 78 αρχίζει το σύγχρονο πρόβλημα. Το 1878 τι έγινε? Επειδή οι Τούρκοι χρωστάγανε έτσι στους Εγγλέζους, διότι τους βόχησαν τότε στον πόλεμο με τη Ρωσία και με ανταλλαγή, με χρηματικό ποσό το οποίο κατέβαλαν, παραχώρησαν την Κύπρο στους Εγγλέζους και αποποιήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με το νησί. Έκτοτε λοιπόν το πρόβλημα της βρισκόμαστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε την εποχή, έτσι. Είναι μια εποχή που η Ελλάδα ζει κάτω από τη μεγάλη ιδέα, δηλαδή την προσπάθεια ενοποίησης όλων των ελληνικών εδαφών και επομένως οι Έλληνες της Κύπρου συμμετέχουν και αυτοί στο ίδιο πνεύμα και διεκδικούν με κάποιο τρόπο, ακόμα δεν έχει καθοριστεί, την ένωση με την Ελλάδα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, κάτι που είναι άγνωστο και αποσιωπημένο και είναι πολύ σημαντικό, οι Εγγλέζοι, επειδή υπήρχαν ήδη υπομνήματα, διαμαρτυρίες, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έπεσε από τον ουρανό, οι Κύπροι διαρκώς ζητούσαν την ένωση με την Ελλάδα και το 1914 οι Εγγλέζοι, στην προσπάθειά τους να πείσουν το Βενιζέλο, αλλά ακόμα και μετά το 2015, όταν είχε διωχτεί ο Βενιζέλος και ήταν πρωθυπουργός ο Ζαΐμις, να συμμετάσχουν στον πρώτο πόλεμο μαζί με τους Εγγλέζους, με την Αντάντ, υποσχέθηκαν ρητά με έγγραφο του Υπουργού Εξωτερικών του Γκρέι την παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα. Και ένα από τα εγκλήματα ουσιαστικά που έγιναν με την άρνηση που ακολούθησε από το μεταξύ αρκετών, κυρίως τον βασιλιά Κωνσταντίνο, είναι ότι έτσι δεν πραγματοποιήθηκε κάτι
που θα είχε λύσει οριστικά το πρόβλημα ήδη τόσο μακριά. Άρα έχουμε μια, η επόμενη φάση είναι όταν πια οι Εγγλέζοι παίρνουν πίσω αυτή τους την πρόταση, εξάλλου πια έχουν αποκτήσει συμφέροντα στη Μέση Ανατολή πολύ μεγάλα, βρίσκονται στην Παλαιστίνη, έτσι κατέχουν την Παλαιστίνη, βρίσκονται πιο πίσω στο Ιράκ, άρα την Κύπρο την έχουν βασική ανάγκη ως βάση, δεν δέχονται ούτε συζήτηση και γι' αυτό το 1930-1931 που γίνεται μια εξέγερση στην Κύπρο υπέρ της Ένωσης, θα έχουμε δεκάδες νεκρούς, δολοφονημένους και συλλήψεις από τους Εγγλέζους στους Ελληνοκύπριους. Μάλιστα. Ο αγώνας δηλαδή για αντίσταση κατά των Εγγλέζων ξεκινάει πολύ πιο μπροστά. Όμως μας ενδιαφέρει να δούμε λίγο τα σημεία καμπής. Έχετε πει ότι... Ναι, σημεία... απλώς πάω λίγο σε μια ιστορική αναφορά που δεν έχει γίνει. Mm-hmm. Έχει στη διάρκεια του πολέμου και πάλι οι Εγγλέζοι για να πείσουν τους Κυπρίους, οι οποίοι κρατούσαν όλη την πολεμική βιομηχανία και όλες τις βάσεις των Εγγλέζων κρατιόντουσαν από Έλληνες, από ελληνικό προσωπικό, άρχισαν πάλι να ανοίγουν το δρόμο περί ένωσης μετά τον πόλεμο κτλ. Φυσικά, εξαιτίας του εμφυλίου, είναι και ένας από τους λόγους που δεν είχαν και καμιά αντίρρηση για τον εμφύλιο οι Εγγλέζοι. Αυτό το πράγμα χάθηκε, απεμπολήθηκε και αρχίζει από τότε, ουσιαστικά από τον πόλεμο και μετά, το σύγχρονο αντιαπικιακό κίνημα εναντίον των Εγγλέζων. Έχουμε ήδη διαδηλώσεις, έχουμε κινητοποιήσεις. Το 1952 γίνεται δημοψήφισμα που οργάνωσε η Εκκλησία, αλλά με κανονικές συνθήκες των Ελλήνων της Κύπρου, και έχουμε έτσι το 92% όλου του πληθυσμού ψηφίζει για την Ένωση. Αρχίζει επομένως το σύγχρονο κίνημα για την απελευθέρωση που θα κορυφωθεί το 55-58 με τον αγώνα της ΕΟΚ, τον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα. Άρα οι Κύπροι έχουν δώσει πολύ αίμα και πολλή προσπάθεια για να επιτύχουν την ένωση με την Ελλάδα. Γι' αυτό το αίτημα της Ένωσης έχει ιερό χαρακτήρα για τους Κυπρίους. Και το «Σκέπασε μάνα σκέπασε» είναι το τραγούδι, έτσι, ο ύμνος τον οποίο διαρκώς λένε οι Κύπροι, διότι ένιωθαν ότι είναι έξω από τον κορμό της Ελλάδας και ότι θα έπρεπε να γίνει η Ένωση. Οι Εγγλέζοι τότε κατάφεραν, χρησιμοποιώντας τους Τούρκους τους οποίους τους έβαλαν στο παιχνίδι, υπήρχε 18% Τουρκοκύπροι, οι οποίοι την πλειοψηφία τους, τη συντριπτική πλειοψηφία, ήταν εξισλαμισμένοι Ελληνοκύπροι. Πολύ λίγοι είχαν έρθει από την Μικρά Ασία. Και προβάλλοντας αυτούς, οι Εγγλέζοι τους χρησιμοποιούσαν ως αστυνομικούς ώστε να συγκρούονται με την ελληνική πλειοψηφία. Έβαλαν σιγά σιγά την Τουρκία στο παιχνίδι. Εξάλλου είχε μπει και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ μαζί με την Ελλάδα και το εμφάνιζαν ότι είναι θέμα νατοϊκό να είναι και η Τουρκία στο παιχνίδι. Άρα όταν πολύ κακός η ελληνική ηγεσία με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τότε και υπουργό εξωτερικών τον Αβέροφ, ο Σεφέρης που ήταν πρέσβης μας στην Κύπρο, ήταν εντελώς ενάντια, έχει γράψει εξάλλου πολλά ποίηματα για την Κύπρο, και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, εδώ πρέπει να πούμε κάτι, στην Κύπρο συνέχιζε να υπάρχει το εθναρχικό καθεστώς, όπως συνέβαινε σε όλους τους ελληνικούς τόπους που ήταν υπόδουλοι στην τουρκοκρατία, που η Εκκλησία έπαιζε κεντρικό πολιτικό ρόλο. Επομένως, ο Μακάριος, που ήταν αρχιεπίσκοπος, ήταν εκείνος που ήταν ουσιαστικά η πολιτική ηγεσία του κυπριακού αγώνα. Ο Γρίβας, ο στρατηγός Γρίβας, ο οποίος ήταν
στρατιωτικός αρχηγός της ΕΟΚΑ, ήταν στην πραγματικότητα κάτω από την καθοδήγηση του Μακαρίου. Ο Μακάριος δηλαδή ήταν ο επίσημος αρχηγός του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα. Πίστηκε, λέει ο ίδιος, κάτω από τις πιέσεις ουσιαστικά της ελλαδικής πολιτικής ηγεσίας και κάτω από τις πιέσεις και των Αμερικανών, οι οποίοι δεν ήθελαν να διαιωνίζεται μια σύγκρουση εκεί και να παραμείνουν οι ιακικές βάσεις, να υπογραφεί η Συμφωνία της Ζυρίχης, την οποία αξίζει να σημειωθεί. Δεν είχε υπογράψει ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν τότε 24 χρονών και είχε συμμετάσχει στις συνομιλίες στην ελληνική, στην ελληνοκυπριακή αντιπροσωπεία. Το οποίο τι έκανε, ποιο ήταν το μεγάλο αμάρτημα, αν θέλετε, έγκλημα ουσιαστικά αυτής της συμφωνίας. Ότι έβαζε στο πλαίσιο της Κύπρου, του Κυπριακού κράτους που δημιουργήθηκε και την Τουρκία. Ελλάδα, Τουρκία και Αγγλία είναι δυνάμεις εγγυητρίες και η Τουρκία αποκτά οι Τουρκοκύπροι, παρότι όπως είπα 18% χωρίς κανένα οικονομικό και πολιτιστικό ρόλο, πολύ μικρότερο ποσοστό από ό,τι ήταν οι Τουρκοκύπροι στην Τουρκοκρητική στην Κρήτη, όπου ήταν 25-27%, ίσως και 30%, τους βάζουν από το παράθυρο, φτιάχνουν μια κυβέρνηση στην οποία ο αντιπρόεδρος είναι Τουρκοκύπριος. Αυτό το μοντέλο το οποίο φτιάχτηκε τότε, μέσα σε 3 χρόνια είχε διαλυθεί, διότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει η κυβέρνηση. Άρχισαν ενδοκοινοτικές συγκρούσεις. Οι Τούρκοι έφτιαξαν φυλάκους τους οποίους απέκλεισαν από την υπόλοιπη Κύπρο. Τότε ήταν διάσπαρτοι σε όλο το νησί και μετά την εισβολή ενοποιήθηκαν σε έναν ενιαίο χώρο. Έστειλαν αεροπλάνα οι Τούρκοι το 1964 και βομβάρδισαν την Κύπρο. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, που τότε είχε πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου, και πέρα από τον ελληνικό στρατό που συμμετείχε στην Κύπρο, έστειλε μία μεραρχία κρυφά, όσο κρυφά μπορείς να στείλεις, 8.000 ανθρώπους με τα όπλα τους στην Κύπρο, και έτσι είχε θωρακίσει ουσιαστικά την Κύπρο από οποιαδήποτε απειλή εισβολής από την Τουρκία. Άρα λοιπόν, ναι, για να βάλουμε μία ανωτελεία εδώ πέρα, οι ευθύνες, γιατί έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε την προδοσία της Κύπρου με την Χούντα, με τον Παπαδόπουλο. Αποκλειστικά με τη Χούντα και το Σαμψόν και τους πραξικοπηματίες. Οι ευθύνες όμως ξεκινάνε πολύ πιο μπροστά, διότι βεβαίως είναι σημειοκαμπής αυτό από τη στιγμή που... Και η Ζυρίχη είναι και στη διάρκεια πια. Ο Μακάριος, επειδή τότε υπήρξε, δεν τα ξέρουν όλοι οι νεότεροι, ήταν πολύ ισχυρό το λεγόμενο κίνημα του Τρίτου Κόσμου, στο οποίο ανήκε η Γιουγκοσλαβία με τον Τίτο, η Ινδία με τον Εχρού, και σε αυτούς είχε προστεθεί και η Κύπρος ως ένα σημαντικό, παρότι πολύ μικρή, ως ένα σημαντικός παράγων. Ο Μακάριος και ένα κομμάτι, αν θέλουμε, της άρχουσας ελίτ στην Κύπρο, άρχισε να τους καλαρέσει η προοπτική μιας ανεξάρτητης Κύπρου, και ταυτόχρονα εξάλλου ήταν πολύ δύσκολη πια η ένωση, δεν ήταν ότι ήταν και απλό. Άρα άρχισαν να προσαρμόζονται ήδη από τότε σε μια λογική μιας υποτίθεται ανεξάρτητης Κύπρου. Υποτίθεται γιατί έχει ξένους στρατούς, έχει έτσι εγγυήτριες δυνάμεις. Οι Άγγλοι έχουν 2 τεράστιες βάσεις. Με αποτέλεσμα να υπάρξει διχασμός στο εσωτερικό των Κυπρίων. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η αριστερά
η οποία ήταν η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο, το ΑΚΕΛ, δεν συμμετείχε στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα. Είχε υπάρξει σύγκρουση και επομένως ήταν μόνο η δεξιά, θα λέγαμε. Αυτό που... γιατί γινόταν, είχε επιρροή από τη Σοβιετική Ένωση? Από τη Σοβιετική Ένωση και από την Αγγλία. Διότι είχε στενές σχέσεις και με το Αγγλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Από τη Σοβιετική διότι... Ένωση, γιατί αν ας πούμε γινόταν η Ένωση... Θανατοποιούνταν. Ναι, διότι αν έμπαινε... Θα ισχυροποιούνταν η συμμαχία του ΝΑΤΟ. Ακριβώς. Άρα η Σοβιετική Ένωση, αλλά και οι Άγγλοι και άλλοι, δεν θέλουν την Ένωση και επομένως στηρίζουν και τον πρόεδρο Μακάριο. Έχουμε μια συμμαχία του Μακαρίου με το ΑΚΕΛ. Εξάλλου από το 64-65 το έχω ζήσει. Γίνεται στροφή και στη θέση και της ελλαδικής αριστεράς, η οποία πάβει να προβάλλει το αίτημα της Ένωσης. Ακριβώς διότι είναι η πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης. Γιατί? Διότι τότε για πρώτη φορά οι Αμερικανοί δέχονται, ακριβώς γιατί είχε την αχτή στον αέρα η νοτιοανατολική πτέρυγα με τη σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, δέχονται να λυθεί το πρόβλημα με ένωση της, ώστε να βάλουν πόδι και τον ΝΑΤΟ στην Κύπρο, της Κύπρου με την Ελλάδα, να παραμείνουν οι αγγλικές βάσεις και να πάρει η Τουρκία μία βάση στην Καρπασία. Συζητιόταν και το Καστελόριζο. Πάντως μία βάση ήταν το αντάλλαγμα για να δεχτούν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι κάτω από την πίεση του Τζόνσον, που ήταν ο πρόεδρος τότε των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι είχαν μεγάλη... Η Τουρκία ήταν πολύ αδύναμη τότε, έτσι δεν πρέπει να τη συγκρίνουμε με τη σημερινή πραγματικότητα. Δέχτηκε με μαύρη ψυχή, με μαύρη καρδιά αυτό το σχέδιο, το λεγόμενο σχέδιο Άτσεσον, το οποίο όμως απορρίφθηκε από την ελληνική πλευρά. Διότι έγιναν... Εγώ έχω συμμετάσχει σε διαδηλώσεις και το θυμάμαι πολύ καλά ενάντια στην προδοσία του σχεδίου Άτσεσον, το οποίο δεν ήταν καθόλου κάτι τέτοιο, και κινητοποιήθηκε η αριστερά, το ΑΚΕΛ και ένα σύνολο από δυνάμεις, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Γεώργιος Παπανδρέου να μην αναλάβει την ευθύνη, γιατί λέει θα με θεωρήσουν μειοδότη, και έτσι αυτή η μόνη περίοδος που μετά το 1958 βρισκόταν μια φόρμουλα, όχι πλήρης βέβαια, διότι θα είχαν και βάση οι Τούρκοι, όμως ήταν η μόνη τέτοια εκδοχή. Αυτό το πράγμα χάθηκε, έγινε η δικτατορία το 1967, που η πρώτη της κίνηση, επειδή οι Τούρκοι τους απείλησαν, διότι δεν είχαν και ισχυρή θέση, και από τις σχέσεις με τους Αμερικανούς, απέσυραν την μεραρχία. Η μεραρχία το 1968-1967 αποσύρεται από την Κύπρο, και έτσι πια η Κύπρος παραμένει ανυπεράσπιστη στρατιωτικά, διότι δεν είχε σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις. Αρχίζει τότε λοιπόν μια αντίθεση της Χούντας με το Μακάριο, η οποία ήταν όλο και πιο έντονη, διότι υποτίθεται η Χούντα επιδίωκε την Ένωση, χρησιμοποιώντας όμως, επειδή ήξερε ότι αυτό είναι ανέφικτο, ένα σχέδιο παραχώρησης, διχοτόμησης ουσιαστικά, όχι βέβαια στην έκταση που είναι σήμερα. Και στρέφεται εναντίον του Μακαρίου, γίνονται δολοφονικές απόπειρες, με αποκορύφωμα το 1973, το 1974, έτσι το, στις 15 Ιουλίου, το πραξικόπημα εναντίον του Μακαρίου, που οργανώνεται από τις παλιές δυνάμεις, τις γρυβικές θα λέγαμε, έτσι, που ήταν συνδεδεμένες με τη Χούντα, κάνουν πραξικόπημα, προσπαθούν να δολοφονήσουν το Μακάριο, διαφεύγει ο Μακάριος ως εκ θαύματος, άρα απέτυχε το πραξικόπημα, και εκεί βρίσκουν βάση οι Τούρκοι και κάνουν την εισβολή. Αυτά είναι, αν θέλετε, τα γεγονότα, και άρα οι ευθύνες μπορεί να είναι αποφασιστικά η Χούντα και οι πραξικοπηματίες, όμως και η άλλη πλευρά έχει μεγάλη ευθύνη για το βάλτωμα
και την αποτυχία του κινήματος. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι και να ανακεφαλαιώσουμε, είναι σημείο πρώτο 1915, αν συμμετείχαμε στη μάχη της Καλλίπολης υπήρχε η συζήτηση. Συζήτηση, είχε υπογραφή. Είχε υπογραφή λοιπόν για να πάρουμε την Κύπρο. Σημείο δεύτερο, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, παρότι είμαστε με την πλευρά των νικητών, πάλι δεν κατέστη δυνατό. Σχέδιο Άντερσον με την παρέμβαση των Αμερικανών για να φτάσουμε στον Ιούλιο του 1974. Και την άλλη παρέμβαση των Αμερικανών που έστειλε τον Ιωαννίδη για να γίνει διχοτόμηση και να γίνει εισβολή. Δηλαδή έχουμε άλλη πολιτική των Αμερικανών. Εδώ λοιπόν τώρα θέλω να μας πείτε, υπάρχει μια λεπτομέρεια. Όταν έχουμε τον πρώτο Ατίλα τον Ιούλιο του 1974, γίνεται κατάληψη στο περίπου στο 3-4% του νησιού. 5%. Ωραία. Μετά τον Αύγουστο όμως, που παίρνουν και το μεγάλο κομμάτι. Ενώ υποτίθεται γίνονται συνομιλίες στη Γενέβη. Οι Τούρκοι, διότι βέβαια δεν σκόπευαν να μείνουν μόνο εκεί, και σε μια Ελλάδα η οποία ήταν ο στρατός, ήταν λίγο διαλυμένος, έως πολύ διαλυμένος, γιατί είχε γίνει έτσι, ήταν η αποχουντοποίηση, η σύγκρουση με τους χουντικούς αξιωματικούς. Κύριε Καραμπελιά, συγγνώμη, σε αυτό θέλω να μείνω. Ότι μέχρι τον Ιούλιο του 1974 έχουμε χούντα. Μετά όμως τον Αύγουστο έχει γίνει μεταπολίτευση. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Είναι ο Καραμαλής. Καραμαλής Μαύρος. Οι ευθύνες πώς κατανέμονται τώρα εκεί? Θα μπορούσε στο λίγο χρόνο που ήταν ο Καραμαλής να αλλάξει την ροή των πραγμάτων? Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει λυθεί ιστορικά αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, εάν ήταν δυνατή μια ελληνική επέμβαση ενάντια στους Τούρκους. Εκείνο που είναι βέβαιο πάντως, είναι ότι η Ελλάδα δεν έκανε όλες τις απαραίτητες κινήσεις πριν και στη διάρκεια της Γενέβης, κατάπιε τα παραμύθια των Τούρκων και των Εγγλέζων και των Αμερικανών, οι οποίοι ήθελαν πια μια σταθεροποίηση με παρουσία των τουρκικών δυνάμεων, έτσι, ήθελαν οι Τούρκοι να πάρουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι. Βεβαίως πήρανε πολύ μεγαλύτερο από όσο τους υπόσχονταν. Διότι όταν προχωράει ο στρατός, έτσι, παρά την ηρωική αντίσταση της ελληνικής φρουράς, η οποία διέσωσε τη Λευκωσία. Διαφορετικά θα είχαν πάρει όλη τη Λευκωσία και το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, το οποίο σήμερα είναι στην πράσινη γραμμή. Δηλαδή, έτσι δεν λειτουργεί ως έχουν φτιάξει άλλο οι Τούρκοι. Τότε από την αντίσταση η οποία υπήρξε, η οποία ήταν όντως, έδειχνε τι δυνατότητες είχαν οι Έλληνες, στείλαμε κάποια αεροπλάνα με κομμάντος, τα οποία τα πολυβόλησαν οι ίδιοι δικοί μας και σκοτώθηκαν οι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή η μόνη προσπάθεια. Με τους Ντακώτες, ναι. Ναι, ακριβώς. Είναι η μόνη προσπάθεια που έγινε για να αντιμετωπιστεί η τουρκική εισβολή. Και η Ελλάδα δεν τόλμησε τότε να προχωρήσει σε ανοιχτή αντιπαράθεση με την Τουρκία. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα κερδίζαμε, έτσι, όμως θα έβαζε σε άλλη βάση το Κυπριακό. Δηλαδή αν είχες μία αντίσταση, έτσι, χωρίς να μπορεί κανείς να εγγυηθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, αυτά ήταν τα επιχειρηματά τους, ότι δεν ξέρουμε. Ναι, μόνο που μία στάση αντίστασης θα είχε άλλα. Κύριε Καραμπελιά, πολύ στο ερώτημα γιατί με αυτή την ενέργεια δεν κήρυξε πόλεμο η Ελλάδα στην Τουρκία, φέρνουν για το επιχείρημα των νησιών. Τότε δεν ήταν στρατικοποιημένα τα νησιά. Βεβαίως, οπότε υπήρχε φοβερό πρόβλημα. Θέλω να πω οπωσδήποτε ήταν δύσκολα τα πράγματα. Μην υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή δεν μπορούμε εκ των υστέρων να λέμε διάφορα εύκολα. Όμως πιστεύω ότι η Ελλάδα έπρεπε να έχει μια πιο αποφασιστική στάση. Ίσως έτσι να είχε αποφύγει, δηλαδή να έκανε κάποιες κινήσεις ίσως στον Εύρο ή και αλλού, έτσι ώστε να είχε αποφύγει, δεν λέω έτσι να μπει σαν και καλά στο πόλεμο, όμως να έδειχνε την μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Δεν τη δείξαμε. Είναι αλήθεια, ήταν διαλυμένο σε ένα βαθμό το ελληνικό κράτος. Και το αποτέλεσμα είναι ότι οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη στιγμή
οι Εγγλέζοι τους σιγοντάρισαν, οι οποίοι μονίμως δεν ήθελαν να κυριαρχούν οι Έλληνες στο νησί, γιατί μέσω του διχασμένου νησιού έχουν κρατήσει τις βάσεις τους μέχρι σήμερα και είναι ακλόνητες. Κλασική αγγλική συνταγή. Έτσι. Κύριε Καραμπελιά, και οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί δεν ήθελαν. Μάλιστα. Για τον λόγο ότι χειροποιούταν τον ΝΟΑΤΟ και ούτω καθεξής. Δηλαδή ο Ετσεβίτ όταν έκανε την εισβολή, που ήταν ο πρωθυπουργός της Τουρκίας τότε, πέρα από τη συνένεση του Κίσιγκερ, την οποία την ξέρουμε, έτσι, είχε και τη συνένεση των Σοβιετικών, οι οποίοι δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση η Κύπρος μετά το πραξικόπημα να γίνει ελληνική. Μάλιστα. Από τότε που δίνανε τη συνένεσή τους στο Κεμάλ, κάνουν το ίδιο τώρα και εκεί. Θέλω να σταματήσουμε τώρα εδώ, 1974. Από τότε μέχρι σήμερα, αυτό που έχετε εντοπίσει, το έχετε γράψει, το έχετε πει στο δημόσιο λόγο σας, είναι ότι έγινε μία υποχωρητική πολιτική από την ελληνική και την κυπριακή πλευρά, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σήμερα και το κυπριακό όπως έχει διαμορφωθεί, που είναι δυσεπίλητο. Και αυτό που εντοπίζεται είναι ότι είναι μια προσπάθεια να αποσυνδεθεί η μεταπολίτευση από τη μεγάλη εθνική καταστροφή, πιο πολύ να συνδεθεί με το Πολυτεχνείο, γιατί η Κύπρος αποτελούσε βαρύδι. Δύο λόγια για να πούμε γι' αυτό και μετά για την προοπτική. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, κοιτάξτε, είναι εντυπωσιακό, άρα είναι και τη ίδια γραμμή την οποία περιέγραψα πριν, ότι το 77, τρία χρόνια μόλις μετά την εισβολή, με 200.000 πρόσφυγες, με χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους, γιατί υπάρχουν και αυτά, η ελληνική ηγεσία της Ελλάδας και της Κύπρου, ο Καραμαλής και ο Μακάριος που είναι τότε, δέχονται και ξεκινάνε τις λεγόμενες διακοινωτικές συνομιλίες για λύση του Κυπριακού. Ενώ έχουμε ακόμα αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, του ΟΗΕ και τα λοιπά, που καταγγέλει έστω τυπικά την τουρκική εισβολή και κατοχή, η ελληνική πλευρά ξεκινάει συζητήσεις με τον εισβολέα. Αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μου, ήταν εγκληματικό. Το αποτέλεσμα είναι η σημερινή κατάσταση, που από συζήτηση σε συζήτηση έχουμε πάει στην αποσύνδεση ουσιαστικά της Κύπρου από την Ελλάδα. Φάνηκε σε αυτά τα τελευταία 50 χρόνια. Στα κλεφτά πήγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έμεινε λίγες ώρες εκεί. Οι Τούρκοι έκαναν μια τεράστια έτσι παράτα στρατιωτική με 50 σκάφη, με αεροπλάνα τα οποία πέταγαν πάνω από τον ουρανό της Λευκωθίας, και η ελληνική πλευρά ήταν απούσα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του πώς πλέον ήδη σε όλη τη μεταπολίτευση, και το έχω ζήσει στι διάφορες φάσεις που δεν έχουμε την ώρα να τα πούμε, σταδιακώς εγκατέλειπε την Κύπρο. Ξεκίνησε από το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου, εγκαταλείφθηκε αυτό το πράγμα σταδιακώς επί εποχή Σιμίτη. Στη συνέχεια κάναμε την Τουρκία, Ελλάδα και Κύπρος να αποδεχτούν την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σταμάτησε εξαιτίας της των Τούρκων μετά. Φτάσαμε με το σχέδιο Ανάν και τα Οκράν Μοντανά να θέλουμε να παραδώσουμε ουσιαστικά την Κύπρο με ένα φύλλο σηκής ότι θα είναι δίθεν ανεξάρτητη δικοινοτική, και τώρα κοιτάμε πώς θα την εγκαταλείψουμε. Όμως αυτό είναι δύσκολο, διότι καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να πει, έτσι, ούτε κυπριακή, ότι δέχομαι την τουρκοποίηση της Κύπρου. Άρα τι γίνεται, οι ελληνικές ελίτ κρατάνε καθυστέρηση στην ουσία απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα που οδηγεί ασφαλτά, εάν το αφήσουμε, 20, 30, 40 χρόνια στην ολοκληρωτική τουρκοποίηση του νησιού, για να μην κοροϊδευόμαστε. Μάλιστα. Τώρα θέλω να κλείσουμε, κύριε Καραμπελιά, με την προοπτική. Αν δηλαδή σας δίναμε όλα τα στοιχεία και τα υλικά και σας λέγαμε να δημιουργήσετε μια αρχιτεκτονική γεωπολιτική σε συνδυασμό με το
περιβάλλον όπως διαμορφώνεται στην περιοχή. Μπορεί να σταθεί Ελλάδα χωρίς την Κύπρο και το αντίστροφο? Κοιτάξτε, και δεν μπορεί να σταθεί, διότι η Ελλάδα χωρίς την Κύπρο γίνεται μια δύναμη πολύ πιο ανίσχυρη και ιδιαίτερα απέναντι στην Τουρκία, χάνει γεωπολιτικό βάρος. Η Κύπρος είναι προφανές ότι δεν μπορεί να τη δηλώσει. Έτσι, ήδη έχει εκτός από τους Τούρκους, οι οποίοι σχεδόν σε αριθμό κοντεύουν να είναι ίδιοι με τους Έλληνες στα κατεχόμενα της Τουρκίας. Έχουμε την είσοδο. Και να μην ξεχνάμε βέβαια και τον επικισμό που είναι έγκλημα πολέμου. Αυτό λέω. Έτσι. Επομένως, δεν υπάρχει καμία προοπτική, ενώ υπάρχουν θετικές δυνατότητες. Γιατί? Διότι το Ισραήλ έχει ανάγκη την Κύπρο. Το Ισραήλ το οποίο βρίσκεται σε σύγκρουση με την Κύπρο. Άρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό θετικό παράγοντα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι εκείνες οι περιβόητες τριμερείς συμφωνίες από την Κύπρο ξεκίνησαν. Κύπρου-Ισραήλ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τώρα το βλέπετε, πάλι ας πούμε για το καλώδιο, γαργάρα τα κάνανε οι δικοί μας. Έφυγε το ιταλικό καράβι λέγοντας ναι τελείωσε, πάει να ανεφοδιαστεί κτλ. Δηλαδή η Ελλάδα είναι εξαιρετικά ανίσχυρη. Και όμως ανταυτού οι κυβερνήσεις μας τι κάνουν, κοιτάνε πώς θα ξεφορτωθούν το Κυπριακό. Να φέρω ένα παράδειγμα. Γίνεται σήμερα έτσι η γιορτή υποτίθεται για τα 50 χρόνια της Δημοκρατίας. Ο Κύπριος πρόεδρος δεν έπρεπε να είναι ο πρώτος που θα συμμετάσχει σε αυτό? Ποτέ δεν καλείται. Δηλαδή είναι σαφές ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα, επειδή βλέπει την επιμονή της Τουρκίας να κρατήσει την Κύπρο, έχει εγκαταλείψει σε μεγάλο βαθμό την Κύπρο. Δεν πιστεύω βέβαια ότι μπορεί, αν γίνει σύγκρουση, να ακολουθήσει το ίδιο. Θα είναι υποχρεωμένη να κινηθεί. Δηλαδή κινιόμαστε μόνο αντανακλαστικά απέναντι στις κινήσεις του Ερντογάν και των Τούρκων. Το περιβάλλον, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Αίγυπτος θέλει μια Τουρκία που να ισχυροποιείται έτσι, όχι, τα όμορα βέβαια κράτη. Ούτε η Αίγυπτος, ούτε η Γαλλία, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κανείς δεν θέλει μια κυριαρχία. Όμως, εάν εσύ ο ίδιος δεν είσαι διατεθειμένος, δεν πρόκειται να έρθουν οι άλλοι να στολίσουν. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Γραμπελιά, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω. Ειδικά τα ιστορικά. Ήταν αναγκαίο όμως για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ήθελα να σε ευχαριστήσω για αυτή την θαυμάσια διαδρομή που μας προσφέρετε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια.